Στο κέντρο της Τουρκίας, σε μια βίλα με 33 δωμάτια, βρέθηκε η κατασκευή με το μεγαλύτερο ψηφιδωτό δαπέδου και μέσα στον χώρο εντοπίστηκαν παράλληλα τείχη με την ελληνική επιγραφή «Αν είσαι υγιής μπες». Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ανασκαφών που συνεχίστηκαν και φέτος, νέα ψηφιδωτά αποκαλύφθηκαν στη βίλα, η οποία εκτιμάται ότι χτίστηκε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Διευθυντή Πολιτισμού και Τουρισμού τη Κεσαρία δήλωσε ότι η ανασκαφή ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και ότι κάθε χρόνο αποκαλύπτεται όλο και μεγαλύτερη επιφάνεια. Η αρχική εκτίμηση του χώρου όπου βρίσκεται το ψηφιδωτό ήταν 300 τετραγωνικά μέτρα και πλέον έχει φτάσει στα 600 τετραγωνικά μέτρα τόνισα. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν σε μια έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό το μέρος χτίστηκε τον 4ο αιώνα. Σύμφωνα με τα ευρήματα υπάρχουν και ίχνοι που χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα και μετά. Η ποιοτική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στα ψηφιδωτά δαπέδου υποδηλώνει ότι αυτό το μέρο ήταν μια πολύ σημαντική βίλα στην τότε εποχή, τόνισε ο διευθυντή πολιτισμού. Στον χώρο που προσδιορίστηκε ω αίθουσα δεξιώσεων, βρέθηκε μια λατινική επιγραφή. Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν και ελληνικέ επιγραφέ. Υπάρχουν κυρίω γεωμετρικά διακοσμημένα ψηφιδωτά, πρόσθεσε. Οι ανασκαφέ έφτασαν στο τέλο του για φέτος. Ωστόσο, αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο έτο. Ο υπεύθυνο του έργου τη ανασκαφή δήλωσε ότι το οικοδόμημα συνέχισε να χρησιμοποιηθεί κατά τη Βυζαντινή περίοδο και μετά την άφηξη των Τούρκων στην Ανατολία. Τα ψηφιδωτά ήρθαν στο φως για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών εργασιών αποκατάστασης το 2010. Η λατινική επιγραφή γράφει μεταξύ άλλων ότι το κτίριο αναγέρθηκε υπό την διεύθυνση του Κόμι Ιάκυνθου. Ο Κόμις ήταν ένας τίτλος που απένιμαν σε αξιωματούχους της αυτοκρατορικής αυλής. Τίποτα όμως δεν είναι γνωστό για αξιωματούχο με το όνομα Ιάκυνθος που καταγράφεται σε αυτή την επιγραφή. Μια άλλη, πολύ πιο σύντομη επιγραφή ένα μικρότερο παρακείμενο δωμάτιο με τείχους είναι στα ελληνικά και γράφει «Αν είσαι υγιής, μπες.